Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ πέρα να βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια. I would like to set some ground rules, so to speak. Κατά κάποιο τρόπο θα ήθελα να θέσω κάποιους κανόνες. The reason being my Greek is as good as your Greek. Τα ελληνικά μου είναι εξίσου καλά σε και τα δικά σας. The problem I have is that 31 years later I think in another language. Το κακό είναι ότι μετά από 31 χρόνια σκέφτομαι αναγκαστικά σε κάποια άλλη γλώσσα. And that will cause a little unnecessary delays. Και αυτό πιθανώς πάνω στην κουβέντα να μας προκαλέσει κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα απαραίτητες. I understand you can speak to me in Greek and you have no problem with that. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μιλάτε κανονικά ελληνικά και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Just the problem that I have, maybe for a short period of time, I'll acquaint myself and then we can speak our language. Απλώς θα ίσως να χρειαστεί λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ και εγώ και μετά θα μιλήσουμε κανονικά στη γλώσσα μας. That being said, I want to thank you again very much for taking up your time, taking the time, rather say, and come over and helping out this effort. Έχοντας πει αυτά που ήθελα στο παρόν, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που θα μας δώσατε λίγο από το χρόνο σας να έρθετε εδώ πέρα και να μας βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια. It's an honor and a very emotionally loaded honor. Είναι μια τιμή, μια πολύ φορτισμένη συναισθηματικά τιμή. I thank you again. I want to thank Emmy for helping me out, express myself. Σας ευχαριστώ πολύ ξανά. I'm going to help my brother. That is an integral part of this. Θέλω να βοηθήσω και τον αδερφό μου, ο οποίος είναι ένα μέρος από όλο αυτό εδώ. And also a man that is not here. And to whom I owe a lot. Και κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή και του χρωστάω πολλά. I want to thank you as well one more time. And I want to, that being said, I would like to bring some caution because you as a media oftentimes is unchecked and that's not fair. Και θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Και θέλω να ευχηθήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας, γιατί μερικές φορές εσείς σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Right, yes, exactly. Goes unchecked. Μερικές φορές κάποια πράγματα φεύγουν ανεξέλεγκτα. Ανεξέλεγκτα. And I understand you have good intent and nothing but that. Καταλαβαίνω ότι φυσικά η πρόθεση σας είναι καλή και τίποτα άλλο πέρα από αυτό. However, there are pitfalls. And you are shaping the public opinion. Παρ' όλα αυτά, όπως και να έχει, εσύ διαμορφώνετε την γνώμη του κοινού. People that they sit on the fence, they will listen to you more so than themselves. Οι άνθρωποι που βρίσκονται... in the ground, the football ground, the fence. People that basically listening to us. Οι άνθρωποι που ακούνε σε εσάς θα ακούσουν πολύ πιο εύκολα εσάς παρά τη δικιά τους τη γνώμη. Oftentimes it happens if they have no opinion, you shaping the public opinion. Εάν δεν έχουν αυτή τη δικιά τους γνώμη, εσείς είστε αυτοί που τη διαμορφώνετε. Today is a little premature to speak of anything that is taking place the last month that we are trying to put the house in order. It's a little premature. Σήμερα είναι λίγο πρόημο να μιλήσουμε για το τι συνέβη αυτό τον προηγούμενο μήνα. Αυτό το μήνα που προσπαθούμε να βάλουμε αυτό το σπίτι σε σειρά, σε τάξη. I'm completely aware of the circumstances. As you're going to hear a little later, I would like to tell you a few things about myself. So I'm aware of the circumstances. Έχω πλήρη επίγνωση όλων των συνθήκων, όπως θα ακούσετε και αργότερα σε αυτά που θα σας πω. Several people will talk the talk, and because talk is cheap,
πολλοί άνθρωποι θα προσπαθήσουν να πούνε πράγματα, γιατί το να λες πράγματα είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις εύκολα, είναι κάτι φθηνό. But as they say, the other side of the Atlantic, money talks and all the BS walks. And the BS stands for something that is not the time to say it. So, as there was, I read an article a month ago. Go ahead, Amy. Και όπως λένε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το χρήμα είναι αυτό που μιλάει. He was a member of a club a couple of months ago who mentioned exactly that. Maybe that kid, because he's a kid, he watched the movie. You remember the Vietnam movie? That's irrelevant. I live that. I live and I understand the circumstances that is the financial capital that we need right now. It's not about a talk. Πριν λίγο καιρό διάβασα ένα άρθρο σχετικά με ένα φίλαθλο, ένα παιδί από κάποια άλλη ομάδα, αλλά τελικά κατάλαβα ότι αυτό που χρειάζεται είναι το κεφάλαιο, το οικονομικό κεφάλαιο. There's no talk. There's no Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν λόγια, αλλά πράξεις βάσει του οικονομικού κεφαλαίου. Again, I'm aware of the circumstances that I'm involved. Έχω επίγνωση όλων των καταστάσεων στα οποία έχω αναμειχθεί. The burden that I commit myself to. Το βάρος το οποίο έχω ζητήσει να σηκώσω. And all the unsung heroes that I take with me. Και όλους τους ήρωες τους οποίους παίρνω μαζί μου. I'm going to tell you a few things about myself. Θα μιλήσω για κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. I came here when I was 3 years old. I lived in Ανάληψη. Ήρθα εδώ όταν ήμουν 3 χρονών, έμενα στην Ανάληψη. I went to the 4th elementary school. Πήγα στο 4ο δημοτικό. Subsequently to the 5th elementary school. Και πήγα μετά στο 5ο δημοτικό. Subsequently to the 5th high school. Συνέχισα στο 5ο γυμνάσιο. In 1984, I went to the United States. Και το 1984 πήγα στην Αμερική. I want to be the guy next door. Θέλω να είμαι άνθρωπος της διπλανής πόρτας. I'm just like you and nothing more. And I mean it. Είμαι ακριβώς όπως εσάς και τίποτα περισσότερο και το εννοώ αυτό που λέω. It's not my place to tell you how fanatic fan of Aris I am. You're not going to hear it from me. Δεν είναι η θέση μου να σας πω πόσο φανατικός φίλαθλος του Άρη είμαι. Δεν είναι κάτι που θα ακούσετε από εμένα αυτή τη στιγμή. I disdain the word fanatic, basically. I like things and I dislike things like all of us. I'm not fanatic. Δεν είμαι φανατικός από οτιδήποτε. Μου αρέσουν πράγματα, μισώ πράγματα, αλλά φανατικός δεν είμαι σε τίποτα. Therefore, now the question becomes, why did I decide to come and get myself involved? Έτσι λοιπόν το ερώτημα που μένει αυτή τη στιγμή είναι για πώς και αποφάσισα να βάλω τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση. If that will be a mix, you will have a great dose of profit. It's a business for me. Είναι μια μίξη αποφάσεων, γιατί για μένα αυτό είναι δουλειά. Είναι επαγγελματισμός. And something else that some of us lived, when you gentlemen leave your country, then you become more Greeks than you are. Και θέλω να σας πω ότι όταν θα φύγεις από την πατρίδα σου, όταν φύγεις μακριά από την πατρίδα σου, γίνεσαι πολύ περισσότερο Έλληνας σε σχέση με πριν. Strange but true. Παράξενο αλλά αληθινό. Maybe you didn't think of that, but it's true. For all people. The longer you live outside, the more Greek you become. Ίσως να μην το έχετε καταλάβει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όσο περισσότερο μένεις έξω από την πατρίδα σου, τόσο πιο πολύ Έλληνας γίνεσαι. That will give some explanation why the capital is flying out of the country right now and I'm flying in. Και αυτό ίσως να σας δώσει μια μικρή εξήγηση γιατί
όλο το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή φεύγει έξω από τη χώρα μας, ενώ εγώ αντιθέτως έρχομαι ξανά πίσω. Money is a talent that interests me very well, very much so, but also is a facilitator to my ambitions and dreams. Το χρήμα είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά επίσης είναι και ένα μέσο για να διευκολύνω και τα όνειρά μου να γίνουν πραγματικότητα. Nothing will happen, gentlemen, unless you dream of. If we take Aries what we like to take him, dare to dream. Dare to dream with me. It will happen unless we dream it. No matter what you think that the greatest honor of Aries will be, that I understand for maybe 40 years we had no awards, no matter how profound that could be, it can happen if you dream it. Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί και να γίνει πραγματικότητα αν δεν έχουμε ένα όραμα, ένα όνειρο. Και ότι ακόμη και τα πιο βαθιές σκέψεις που υπάρχουν για τον Άρη δεν θα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα αν δεν υπάρχει το όνειρο. And before you jump the gun and you downplay profit and business, I would like to share a few things with you. Και πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να μοιραστώ κάποια πράγματα μαζί σας. As far as profit concerns. Σχετικά με την έννοια της λέξης κέρδος. We all go to the butcher, but you don't expect the butcher out of benevolent association to give us the meat. It's we all driven by profit. Some more, some less. Παράδειγμα, πηγαίνεις στο κρεοπωλείο για να αγοράσεις κρέας, αλλά the butcher. Χωρίς πρόθυμα, how is it? Δεν περιμένουμε, πηγαίνουμε όλοι στο κρεοπωλείο, αλλά δεν περιμένουμε και ο Χασάπης με τη σειρά του χωρίς κέρδος να δώσει κάτι σε εμάς, να μοιραστεί κάτι μαζί μας. We all driven by profit. And let me ask another question. Would you like a person to come in this position and lose every year, year after year? Certainly not. Και να σας ρωτήσω κάτι, θα θέλετε να έρθει κάποιος άνθρωπος σε αυτή τη θέση και κάθε χρόνο, χρόνο μετά από χρόνο να χάνει συνέχεια? Σίγουρα όχι. What's wrong with that? What's wrong for somebody to profit? Οπότε ποιο είναι το κακό, ποιο είναι το κακό να έχει κάποιος, να υπάρχει κάποιο κέρδος? So please don't jump the gun when you hear the word profit. Γι' αυτό μην το παίρνετε στραβά όταν ακούτε τη λέξη κέρδος. If I will profit, the AC will profit. It's a win-win situation. Εάν έχω εγώ κέρδος, τότε και η ομάδα θα έχει κέρδος, ο αθλητικός σύλλογος θα έχει κέρδος. Είναι μια περίπτωση που υπάρχει νίκη και νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο. There isn't an outcome that one will lose and the other will gain. We all in. Δεν θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα όπου ένας θα χάνει και ο άλλος θα κερδίζει. Όλοι είμαστε μέσα σε αυτό. I will tell you about something that maybe it's a repetition, but we'll identify the problems. I'm sure that we all know the problems. What we need, what the club needs right now, it's a person that has the integrity and a person who will earn trust. Θα σας πω ξανά κάτι, το οποίο όμως είναι πολύ βασικό. Αυτή τη στιγμή η ομάδα, ο σύλλογος, χρειάζεται ένα άτομο το οποίο έχει την ακεραιότητα και ένα άτομο το οποίο μπορεί ο κόσμος να εμπιστευτεί. A person who will demonstrate such skills and virtues that will manage to unleash such a tremendous energy that the fans of Aries possess. Χρειάζεται ένα άτομο το οποίο θα μπορέσει να επιδείξει όλες τις ικανότητες, όλες τις αρετές που χρειάζονται
για όλα αυτά που ακόμη και ο ίδιος ο φίλαθλος του Άρη κατέχει. That being said, gentlemen, there isn't any free lunch. This is a proverbial phrase, the other side of the Atlantic. There is no free lunch in this life. Οπότε χρησιμοποιώντας μια παροιμία θα σας πω ότι σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα. If somebody will offer that, beware. It will not happen. Somebody will have to pay the price. Εάν κάποιος σας προσφέρει κάτι δωρεάν, να έχετε το νου σας. Γιατί κάποιος θα πρέπει να πληρώσει κάποιο τίμημα. I'm just reminding you of the truth. I'm not a prophet. This happens all the time. Somebody pays the price. Απλώς σας θυμίζω την αλήθεια σχετικά με το κύριο, ότι πάντα κάποιος πληρώνει το τίμημα. So this was going to happen, gentlemen. I'll pledge to be transparent. I'll pledge to be accountable. And I'll pledge to have some continuity in the course that we're going to embark. Αυτό λοιπόν θα σας πω, ότι δεσμεύομαι να έχω διαφάνεια. Accountability. Δεσμεύομαι να έχω να μπορείτε να βασιστείτε σε μένα. Πευθυνότητα. Right. And continuity. Και συνέχεια, να υπάρχει διάρκεια in what we do. Σε αυτό που κάνουμε. One more time, I'm aware of the circumstances I'm getting involved in. Και σας ξαναθυμίζω ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνθήκων στον οποίο εισέρχομαι. For those that they probably discover by now, this is the definition of justice. Και για αυτούς που ίσως το καταλαβαίνουν τώρα, αυτός είναι και ο ορισμός του δικαίου, της δικαιοσύνης. I told you to this point everything that you all aware. Nothing earth-shattering news. Μέχρι στιγμής έχω μοιραστεί μαζί σας κάτι που όλοι ξέρετε. Δεν έχω πει κάτι τρομακτικό ή που δεν γνωρίζει κάποιος. What we need to perspire more than to inspire. We all know where we're heading, where we're supposed to go. It's just a matter of perspiring. Και πρέπει να σας πω ότι πλέον είναι θέμα για πιο πολύ να υδρώσουμε, για να κοπιάσουμε, για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και όχι να δίνουμε έμπνευση στους άλλους. Actually, it's a little bit just 1% inspiration and we all inspired, you know where we want to go. Είναι περίπου μόνο το 1% η έμπνευση. And 90% perspiration. Και το υπόλοιπο είναι υδρότας, κόπος. Therefore, we roll up the sleeves and we go to work. This is one of the reasons that I wasn't quite sure what we'll discuss today. I'd rather fold my sleeves up and go to work. Και εγώ λοιπόν γι' αυτό προτιμώ να σηκώνω τα μανίκια μου και να πηγαίνω στη δουλειά. There is a perseverance. We all make mistakes. There's a subject of perseverance. Υπάρχει και ένα θέμα ότι καλώς κακώς όλοι κάνουμε λάθη. Right. We'll fall. I promise you we'll get up and we're not going to lose sight of where we want to go. Σίγουρα υπάρχει περίπτωση να πέσουμε, αλλά εγώ σας υπόσχομαι ότι θα ξανασηκωθούμε και δεν θα χάσουμε τον δρόμο και την πλευρά από εκεί που θέλουμε να συνεχίσουμε. And it will be a win-win situation. Και θα είναι μια περίπτωση που θα υπάρχει μόνο νίκη, μόνο κέρδος, τίποτα άλλο. And as a witness to that, in 1984, when I was telling you, I had one-way ticket. Και έχοντας ως μάρτυρα σε όλα αυτά που σας λέω, το 1984 όταν έφυγα από εδώ, είχα εισιτήριο μιας διαδρομής. Χωρίς επιστροφή. One-way ticket. So, we're going to win and we're going to win. We're going to win. And the AC will win and I'll win. And we're all going to be happy. Και όταν λέω ότι θα κερδίσουμε όλοι, θα νικήσουμε όλοι και εγώ και ο αθλητικός σύλλογος και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Now another question will be,
how the future is going to look like. Το επόμενο ερώτημα είναι φυσικά πώς θα είναι και το μέλλον. I wish I'd rather tell you the numbers of the lotto. Θα προτιμούσα καλύτερα να σας πω τους αριθμούς του λότου. Του λότου. To some extent we cannot put the carriage in front of the horse. Σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορείς να βάλεις το φορτίο μπροστά από το άλογο. I don't want to sound like mimicking somebody, but we know the targets. We would like to go to the next division. Δεν θέλω να ακουστώ σαν να μιμώ με κάποιον άλλον που λέει, αλλά αυτή είναι και η στόχη μας. Πρώτα απ' όλα να πάμε στην επόμενη κατηγορία. We like to fulfill the bankruptcy procedures. Να εκπληρώσουμε όλες τις διαδικασίες όσον αφορά την εξάρτηση. Mm-hmm. We like to a new company. Να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρεία. And I would like to work with the AC in doing all of the above. Και θα ήθελα να συνεργαστώ με τον αθλητικό σύλλογο Άρη, κάνοντας όλα τα παραπάνω. And that cooperation is fundamental. I'm not a Zorro and nobody is. Και αυτή η συνεργασία είναι βασική, είναι η βάση. Γιατί δεν είμαι ο Ζωρό και κανένας φυσικά δεν είναι. I wish to have a controlling interest next June. Ελπίζω να έχουμε έναν έλεγχο του κεφαλαίου τον επόμενο Ιούνιο. Του μετοχικού κεφαλαίου next June. I wish that would be the case for me. But if it's not, it's a great exercise. Αλλά πάλι παρόλα αυτά, αν δεν συμβεί αυτό, είναι μια καλή άσκηση. As I said earlier, I'm aware of what I'm getting into. I'm aware of the circumstances. Και σας ξαναθυμίζω ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνθήκων. Another question would be, would I have done this without my brother? The answer is no. Το άλλο ερώτημα είναι αν θα έκανα όλη αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπήρχε ο αδερφός μου και η απάντηση είναι όχι. The same previous question, what will happen in the future? Η προηγούμενη, όπως και η προηγούμενη ερώτηση σχετικά με το τι θα γίνει στο μέλλον. Strong foundation is what we're striving for. Δυνατές βάσεις είναι αυτό το οποίο θέλουμε, το οποίο απαιτούμε περισσότερο. Like to organize the club in each and every aspect of business. Θέλουμε να οργανώσουμε την ομάδα σε κάθε τομέα που υπάρχει μέσα σε αυτό εδώ. I would like eventually to reclaim the training grounds because I assume that in bankruptcy and... Επίσης θα επιθυμούσαμε στο μέλλον να επανακτήσουμε και τα προπονητικά κέντρα γιατί υποθέτω ότι επίσης θα μπουν στην εκαθάριση. And I would like to be able in the near future to have great athletes, whether they are soccer players or basketball players or fence or any other sport. Και θα ήθελα στο μέλλον πάνω απ' όλα να έχουμε πολύ καλούς αθλητές. Είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι παίκτες του μπάσκετ, είτε είναι τοξοβολία, οτιδήποτε. Right. We'd like to be able to raise those athletes in some serious athletic center. Και να μπορούμε να δώσουμε τα φόντα για όλους αυτούς τους αθλητές σε κάποιο σοβαρό αθλητικό κέντρο. Gentlemen, it's premature to some extent that you wish to see me and I'm happy and honored to be here and tell you exactly what I said. Το ξέρω ότι είναι πρώιμο, όπως σας είπα και πριν, μέχρι κάποιο σημείο όλο αυτό εδώ, αλλά επειδή και εσείς θέλατε να με γνωρίσετε, κάτι το οποίο με ετοιμά και με κάνει πολύ χαρούμενο, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ. I'd like to ask a couple of questions and then we'll go back to work. Κάποιες ερωτήσεις. Thanks, sir. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο κανείς δεν βγάζει κέρδος. Είναι το Ολυμπιακό. Εσείς έρχεστε σε μια ομάδα που θέλετε να χτίσετε από την αρχή, σε μια χώρα που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Πώς ακριβώς το μιλείτε εσείς ότι θέλετε το win-win situation και θα ήθελα να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα ποιο είναι το project με τους Γερμανούς που έχουμε ακούσει. Θα πούνε, θα βάλουν λεφτά, αν δεν πούνε τι θα γίνει.
κάτι πιο συγκεκριμένο για να έχει ο κόσμος μια εικόνα. Μέχρι τώρα το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι βάλαμε 220 κάθε ένα μήνα. Αυτό σημαίνει και τι σημαίνει κάτι. Your question is quite loaded. Η ερώτησή σας είναι λίγο φορτωμένη. The first part, why do I come and why do I invest? Am I understand that well? Right. Well, let's put it that way. There are small businesses and there are large-scale businesses. You would ask me why a small business will succeed. Look, there are probabilities in life. Nobody knows the outcome. You set your best foot forward, and you believe and you hope. Olympiacos has a fan base that is multiple of what we have. True. But what keeps the people away from the stadium? That's something that needs to be investigated. And I think that we all can appreciate something that is well organized, what is truthful, so to speak. We all like justice. We all convene and we contract with each other and we lead with each other. I do believe that the people will come back to the game. As long as we provide a spectacle, as long as we provide a great spectacle for the right price, I understand. Maybe in Athens they can pay a little more for a ticket. That's a different market. They'll pay a little less. I believe it can happen. Look, I wish I could give you the lotto numbers. But I put my money where my mouth is. I believe it can happen. It's my friends. Look, I want to get this story a little better straight. One of them is a friend of mine for 20 years. The other is a friend. Now, when you go a friend from friend to friend, then you get a little remote possibilities. This is way premature. There's nothing to be bought or exchanged right now in the AC. There's nothing of value to be sold. And of course, they have their own plans, their own lives. I wouldn't dare to ask them to do something like that. Όσον αφορά το σκύλο της ερώτηση, σίγουρα υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις και πιο μικρές επιχειρήσεις. What happens here is that I believe that there is a place in the market for smaller scale clubs like us. Πιστεύω ότι υπάρχει και στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή θέση και για μικρότερες ομάδες οικονομικά όπως είμαστε εμείς. Τώρα όσον αφορά και τον Ολυμπιακό που ρωτήσατε πριν, ότι παράδειγμα ας πούμε ότι και αυτοί έχουν μια πολύ διαφορετική βάση φιλάθλων, παρόλα αυτά όμως και αυτοί είχαν κόσμο από τα γήπεδα, δηλαδή πρέπει να ερευνήσουμε και αυτό. We need to provide a spectacle. Και επίσης spectacle. Ότι εάν μπορούμε να δώσουμε θέαμα στον κόσμο, σίγουρα όλα μπορούν να αλλάξουν. Και όσον αφορά την ερώτηση για τους Γερμανούς που ρωτήσατε, ότι με τον έναν τον κύριο είναι φίλοι πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια σχεδόν, ο άλλος είναι φίλος από το φίλο του και πάει έτσι, πιστεύει ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν στο μέλλον. I cannot put the words in their mouth. Δεν μπορώ φυσικά να βγω τα λόγια τα δικά μου, να βγουν από το δικό σας στόμα. And there is nothing being changed, so the board right now, either way. Και αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να πωληθεί ή να αγοραστεί από την ομάδα ούτε από κανένα από τους δύο τρόπους. And to complicate matters even further, I don't own anything. Για να το πάμε και περισσότερο, ούτε εγώ έχω κάτι δικό μου. I hope I answered your question. Anything else, gentlemen?
Ο Παναγιώτης Στεφάνου. Γεια σας. Tomorrow morning. It's impossible, though. It's impossible. I'd like to be profitable tomorrow, but it's not going to happen. Now, if you ask me about my plan, the feasibility plan, in the average business world, a 7-year return is what you're looking for. In the average business world, you can be capitalized in 7 years. Θα ήθελε αύριο το πρωί φυσικά να έχει κέρδος, έτσι, αλλά αυτό είναι δύσκολο. Στον επιχειρηματικό κόσμο, λοιπόν, κανονικά, μπορείς να επανακτήσεις το κεφάλαιό σου μέσα στα 7 χρόνια. That is to say that you earn 15% of your money. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι θα σου επανέλθουν πίσω το 50% των χρημάτων. Cumulative interest, you recapitalize in 7 years. Βάζοντας τους στόχους και τα λοιπά, μέσα σε 7 χρόνια έχεις πάλι το κεφάλαιό σου. Now, this is a long-term investment plan, but when we're talking about a high risk, there is a high reward, so you're looking at a shorter period of time. Αυτά φυσικά είναι σχέδια οικονομικά για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Macroeconomic. Και φυσικά όταν μιλάς για μια επένδυση που έχει ένα υψηλό ρίσκο, μιλάς πιθανώς και για ένα υψηλότερο κέρδος. And shorter period of time. Και μικρότερο χρονικό διάστημα επιστροφής κερδών. I know if I answer your question, but that's the best thing in all of us. Στο μέλλον του τελευταία χρόνια Κύριε Σαρόπουλε, I don't think I live a life, a day in my life, that somebody not tackle me. Κύριε Σαρόπουλε, να ξέρετε ότι δεν περνάει ούτε μια μέρα από τη ζωή μου που κάποιος δεν μου βάζει τρίπλα ποδιά. And the same, I'm not a victim, by all means. Δεν είναι φυσικά ότι είμαι θύμα. But that happens in your life. Αλλά αυτό σημαίνει και στη δικιά σας ζωή. In everybody's life. Και σε όλων τη ζωή. Look, we have an opinion. We all like things certain way. Έχουμε κάποια γνώμη, δηλαδή όλοι μας μας αρέσουν τα πράγματα με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο. And here is a person that has a sad opinion, and we can consider that as a tackling. Και μπορεί να κάποιος άνθρωπος να έχει μια άλλη γνώμη και αυτό να θεωρηθεί και σαν τυκλοποδιά. Therefore, doesn't bother me. I'm sure things people will take a shot. Οπότε λοιπόν δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει, γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί. It's like the tiger in the plains of Africa. You see the prey and you go after that prey and not the other that comes left and right. Just go after the prey. You'll be better off. Otherwise, you're going to go this way, they're going to go this way, they're going to go there. I just stay where focused on what we would like to do. Είναι σαν την περίπτωση που έχεις κάποιο θύραμα. Να κυνηγάς το πεθύραμα, δηλαδή ξέρεις από την αρχή τι πρέπει να κυνηγήσεις, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και εγώ λέω το κάνω. Πεθύραμα. Μένω προσιλωμένος στο στόχο. Πώς προσθέτετε να αντιπαρέσετε την απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνω, πνευματικά είστε πολύ κοντά στην ομάδα. Σωματικά όμως υπάρχει απόφαση. Well, if you need my body, I will be here. Αν χρειάζεται λοιπόν το σώμα μου, θέλει και αυτό. I will be here. Otherwise, I got my brother right there. Αλλιώς έχω τον αδερφό μου ακριβώς εδώ. And I believe in him. Και πιστεύω σε αυτόν. I hope I answer your question. Thank you. Κάτω τον τελευταίο μήνα, που γίνει πρόεδρος μια φορά του εργάτου της ομάδας, είχε σημαντική ενίσχυση στα αγωνιστικά μετρέπειες που αποκτήθηκαν και άλλαξαν το επίπεδο της ομάδας προς τα πάνω.
σε ό,τι αφορά την εγκαθάριση που δεν είναι τόσο ορατό σε εμάς, μπορεί να μας πει ποιες κινήσεις έγιναν, τι περιμένεις από το μέρα. I would rather defer the question to somebody that is an expert and is working with us instead of giving you something that is incorrect. I know that we are moving ahead and we do believe that by May, by the end of the season, we'll be in such a position that we can proceed for the next year. I understand the rules might vary from today's day, but taking the rules of today's May, we do estimate that May comes, we'll be able to proceed. Θα προτιμούσα την ερώτηση να σας την απαντήσει κάποιος από τους συνεργάτες, από τους ασθενούς συνεργάτες μου, ο οποίος είναι πιο ειδικός, ώστε να μην σας πω κάτι λάθος. Παρ' όλα αυτά υπολογίζουμε ότι εάν τα πράγματα πάνε έτσι όπως θέλουμε, μέχρι το Μάιο, δηλαδή το τέλος της ποδοσφαιρικής περίοδου, θα έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Very discouraging event, indeed. Not discouraging enough. Πραγματικά ήταν ένα πολύ αποκαρδιωτικό γεγονός, αλλά όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Wasn't enough to discourage me. Now, why did I come back? Και τώρα με ρωτάτε γιατί γύρισα πίσω, λόγω του αδερφού μου. Anything else, Jenna? Να πλήσω. I made a commitment, as Alexis said, 3 months ago. I made a commitment. I live up to my commitment to this point, and I plan to live as we move forward. Whatever the expenditure is required of me to finish this season, it will happen. Now, what's going to happen next year, and this is close to $500,000, we estimate. What will happen next year? We're hoping that we'll be able to have the majority of the shares when the new company is formed, and I can take myself $500,000 without compromising my life. Όπως αναφέρθηκε πριν από 3 μήνες, έκανα δεσμεύτηκα για να κάνω κάτι. Αυτή η δέσμευση λοιπόν διατηρείται ακόμα. Οπουδήποτε χρειαστεί κατά την πορεία της φετινής χρονιάς, είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω οικονομικά, όπου έχουμε κάνει έναν πρόχειρο υπολογισμό ότι μπορεί να φτάσει μέχρι $300,000, τα οποία είμαι φυσικά διατεθειμένος να παραχωρήσω και να βοηθήσω. Τώρα όσον αφορά την επόμενη χρονιά, τη νέα χρονιά, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε την πλειοψηφία των μετοχών της νέας εταιρείας, ώστε με το καλό να μπορέσει να υπάρχει και ένα κέρδος. And I commit myself an additional $500,000 for next season. Και φυσικά σας δηλώνω ότι είμαι διατεθειμένος να βάλω και ένα επιπλέον $500,000 για την επόμενη χρονιά. And an additional, the third year, just to answer Panagiotis' question, an additional $500,000 the following year. And I believe by that time, we should turn around. Και πιστεύω ότι εν συνεχεία την τρίτη χρονιά, λοιπόν, μετά από φέτος,
στη συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης που είχε κάνει ο κ. Παναγιώτης, ότι θα βάλω το αντίστοιχο ποσό, αλλά πιστεύω ότι την τρίτη χρονιά λοιπόν στο τέλος θα μπορέσουν όλα να έχουν αλλάξει. And this is something that I do myself. I don't want to go. I'm not to go and find it. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα κάνω ο ίδιος. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα πάω να ψάξω να βρω κάποιον να με βοηθήσει. Είναι κάτι που θα κάνω εγώ. Αναφέρεται ότι αναφέρεται πάρα πολλές φορές στην Ευρώπη η επίσμωση όλων των συντηρητών που εγγυηθούν. Το είπατε αρκετές φορές. Ζώντας στην Αμερική όλο αυτό το διάστημα, τι ακριβώς είναι αυτό που γνωρίζετε για την παθογένεια και τις αρρώστιες του Άρη που έφτασαν εδώ και τον έφτασαν σήμερα. Σε ξέρετε όλοι σε ένα θέμα. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. I'm aware of that. It's sad. Let's be frank about this. We're Greeks, and it's kind of a cultural shortfall. It's a great to be Greek outside Greece, but it's kind of a shortfall when you're inside. Ας ξεκινήσουμε να λέμε, να απαντάμε σε αυτό που είπατε, ότι όταν είσαι εκτός Ελλάδος είναι εξαιρετικό. Very proud. Και είσαι πολύ περήφανος. Αλλά όταν είναι το αντίθετο, όταν είσαι μέσα στη χώρα σου. That's exactly what you said. That's individuality. There's a lot of conflict. Αυτή η διαφορετικότητα, ότι υπάρχουν πολλές διαμάχες μέσα στη χώρα σου. But again, as you said, money talks and the PS walks away. Αλλά πάλι όπως είπαμε και πριν, αυτό που ισχύει είναι ότι το χρήμα μιλάει. Tomorrow somebody can come which is financially more solid than I am, and I'm going to have to walk away. Μπορεί αύριο... Talk the talk. Μπορεί αύριο να έρθει κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος να έχει πολύ πιο γερές βάσεις οικονομικές από εμένα, και εγώ φυσικά θα πρέπει να αποχωρήσω. Δεν θα χρειαστεί να συζητήσουμε περισσότερο γι' αυτό εδώ. Δεν συμβαίνει. Are you writing nice things about us, son? Okay. Anything else? Και οικονομικό. Ας πέσει. Θέλω να ρωτήσω, δύο κόσμους και λογικό δεν γνωρίζει. Μπορείτε να μας πείτε δύο περιοδικά τις επαγγελματικές δραστηριότητες στην Αμερική, δηλαδή ακριβώς αυτές γνωρίζετε ώστε να υπάρχει μια κύρια ενημέρωση αυτό. Και ένα δεύτερο, μια δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω, είναι ότι αν είναι η αύξηση του κεφαλαίου, όπως ακούγεται, είναι 4-5 εκατομμύρια το καλοκαίρι, I would like to get up, but I guess you're not going to hear me. The first part of your question, you're not working for the IRS, are you? Δεν δουλεύετε για την εφορία, έτσι να ξέρει αμού. Yeah, you see, I was going to get there. I was going to get there. One second. I was going to get there. First of all, you're not working for the IRS, right? All right. You want to know my business? Well, I'll tell you what. When you deal with public money, as I said, transparency, accountability, and continuity. This is justice when it comes down to private, to public money. Αν θέλετε να μάθετε τι κάνω ακριβώς, λοιπόν, θα σας πω αυτό που είπα και πριν, όσον αφορά το ότι είμαι καθαρός, ότι υπάρχει διαφάνεια, ότι υπάρχει... ότι μπορεί να βασιστεί σε μένα. You're accounted for. People would like to know what it is. And there is continuity. You don't say this the other day. This is justice when you deal with public money, such as AC and where we stand right now. Και αυτό είναι δικαιοσύνη όσον αφορά τα δημόσια χρήματα, τα χρήματα του κοινού, όπως ο Άρης, ο Αθλητικός Σύλλογος Άρης, αυτή τη στιγμή. When it comes down to private money, I'm not going to ask you what your economic is, right? Όταν μιλάμε για ιδιωτικά χρήματα, για τα χρήματα τα δικά μου, δεν θα σας ρωτήσω κι εγώ ακριβώς τι γίνεται. However, to ask you a question, the reason I say what I said now is because next year, if I manage to put my hands in the majority of the shares, παρ' όλα αυτά, για να σας απαντήσω στην ερώτηση, αν του χρόνου καταφέρουμε
να αποκτήσουμε την πλειονότητα των μετοχών. Then it becomes a private business, a private sector. Τότε πλέον ο τομέας γίνεται ιδιωτικός. Δεν είναι πλέον... Such as I go to Johnson & Wales, to Johnson & Johnson and I ask them, let me see your books. Είναι σαν να πηγαίνω στην Johnson & Johnson και να τους ζητήσω να μου δείξουν τα βιβλία τους. So, to answer your question now, I'm in restaurant business. Οπότε για να σας απαντήσω, είμαι στη δουλειά των εστιατορίων, έχω εστιατόρια. I have 10 restaurants. 10 εστιατόρια. I have 8 restaurants in Miami. 8 εστιατόρια στο Μαϊάμι, one in Chicago, ένα στο Σικάγο and one in New York. Και ένα στη Νέα Υόρκη. Now the next part of your question, whether it's 4 or 5 and you might as well call it any number, million dollars, the capitalization of the company. Και φυσικά για να απαντήσω στην επόμενη ερώτησή σας, αν θα είναι 4 ή 5 εκατομμύρια δολάρια η μετοχοποίηση της εταιρείας. Have the answer for that. Maybe somebody Abramovich can come in and put whatever and take me out. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να έρθει ο Abramovich και να μου πει ότι θα πρέπει να αποχωρήσω. I'm going to walk the walk at that time and I'll be outside the door. Και τότε φυσικά θα φύγω και θα είμαι έξω από την πόρτα. Did I answer your question, sir? Let me take the second part first. We are for profit organization, as we said. Whatever the profit is, we all make the proper investment. It's hard to invest in something that you don't have, as my friend said here. It's hard to invest in something that you really have no control, as he mentioned, physical presence. Now, I managed to do this because of my brother. It's hard to make another investment. That being said, I don't know the future. That's the second part of your question. Θα απαντήσω πρώτα το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ότι σίγουρα είναι δύσκολο να επενδύσεις κάπου από τη στιγμή που δεν έχεις φυσική παρουσία σε ένα χώρο. Εγώ φυσικά αυτή τη στιγμή έχω τον αδερφό μου εδώ, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει στο μέλλον από τη στιγμή που δεν ξέρω πώς θα είναι η φυσική μου παρουσία εδώ. The first part of your question, whether I'm willing to be a partner, I'm a partner in all my business. I share this life. I think that's important. As a person is important. Now, when it comes down to control, that's something that it really doesn't sit well. Unless I know the person. You know, to start working with a stranger is a little challenging. It's like marriage. Για να μπαλήσω το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Ούτε σε όλες μου τις επιχειρήσεις έχω συνέτερους. Έχω μάθει να μοιράζομαι στη ζωή μου. Και αυτό δείχνει ότι και σαν άνθρωπο σου κάνει καλό. Πέρα από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε αν στο μέλλον θα μπορούσα να συνεργαστώ με κάποιον άγνωστο, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι παράδειγμα όπως ο γάμος. Εμφυγός. Μια τελευταία ερώτηση. Και εμένα μου την Κυριακή να έρθει στη Θεσσαλονίκη και τη Γέννα στη Πόλη. Well, to be honest with you, as we stand right now, as of 5 minutes before we enter this room, we don't know. We don't know where it's going to take place tomorrow or Monday. Unless my brother knows any better. I don't know. Last conversation we had. So I can't place the call. We don't know yet. So I cannot make the call. You know, it's a kind of a sensitive issue. You know, a friend is trying to do you a favor. These are the experts. I ask them to come here and give me an advice. They do, it's not for profit. You know, they don't come here for money. I cannot call them and tell them, no, you're coming tomorrow, you're coming the other day. And then they're going to say, you know what, you're a cartoon, my friend. And I don't want to be a cartoon.
Για να απαντήσω στην ερώτηση, θέλω να ξέρω ότι μέχρι πριν 5 λεπτά να μπούμε στην αίθουσα δεν ξέραμε ακόμα πότε ακριβώς θα παίξουμε. Δεν γνωρίζουμε αν όντως θα γίνει το Σάββατο το παιχνίδι ή μπορεί να αλλάξει ημερομηνία και να γίνει Δευτέρα. Οπότε λοιπόν δεν είναι εύκολο προς το παρόν μέχρι να ξέρουμε οριστικά να σηκώσω το τηλέφωνο και να πάρω αυτούς τους ανθρώπους και να τους ενημερώσω για το τι γίνεται. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μετά αντίστοιχα θα πάρω το τηλέφωνο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδικοί. Τους έχω ζητήσει να έρθουν εδώ να μου δώσουν συμβουλή τους. Και κάνουν χάρη σε μένα ερχόμενοι εδώ πέρα. Οπότε μόλις μάθουμε θα γίνει και το αντίστοιχο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σου αγιώτη. You can't promise things that you cannot deliver. Now I promise what I promise. Now I'm going to put my money where my mouth is. Δεν μπορείς να... Sorry. Cannot promise. I cannot promise something that I cannot deliver. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν θα μπορώ αύριο μετά να παραδώσω. However, I promise that I'm going to put my money where my mouth is. Παρ' όλα αυτά, θα σας υποσχεθώ ότι θα βάλω τα λεφτά μου εκεί που βρίσκεται η κουβέντα μου. Ήρθες λίγο αργά μου φαίνεται, no? That's why I said to you that you got to give me a little time. I just don't want to torture you with time to think. I said that I'm thinking in another language and that's my problem. Στην αρχή είχε ενημερώσει. Okay. That stands, still stands. 5 minutes, an hour later, still the same spot. Okay, thank you very much, gentlemen. I appreciate your time.